Σήμερα έχουμε λοιπόν ως μότο το ρυθμό της εθνικής. Ο ρυθμός της εθνικής είναι μοναδικός και το αποδεικνύουν τα τελευταία χρόνια η συνεχής ανάπτυξη, η συνεχής παραγωγικότητα, ειδικότερα το 2019, το πρώτο πεντάμινο. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Κινείται η εταιρεία μας με μια αύξηση στον κλάδο ζωής 23% και σε σύνολο όλων των κλάδων, σε γεγραμμένα ασφάλιστρα, γύρω στο 12%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο ρυθμός είναι ανωδικός, είναι ποιοτικός, είναι παραγωγικός, διότι οι άνθρωποι της Εθνικής είναι η ψυχή και η καρδιά του οργανισμού, αυτού του μεγάλου ομίλου, όπου καθημερινά δίνουν μάχη, είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, κοντά στον κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα μας, για να προσφέρουν λύσεις μοναδικές, για να δώσουν λύση σε τα καθημερινά τους προβλήματα και να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί το αύριο. Ο ρυθμός λοιπόν της Εθνικής είναι δυνατός, είναι έντονος για το αύριο. Το αύριο ανήκει στην Εθνική, ανήκει στους Έλληνες. Για μας είναι παράδοση πια αυτή η γιορτή. Ερχόμαστε εδώ για να απολαύσουμε και να χειροκροτήσουμε τα καλύτερα στελέχη μας, τα οποία δίνουν όλο τους τον εαυτό για να κορυφώσουν τα αποτελέσματά τους. Είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου όλη αυτή η ιστορία και ουσιαστικά αναγεννά για ένα χρόνο ακόμα μέσα στον καθένα τη διάθεση για πρόοδο και δημιουργία. Πριν από 40 περίπου χρόνια, όταν ήρθα εγώ εδώ, η Εθνική ήταν κορυφαία εταιρεία. Είναι γεγονός ότι στον κλάδο ζωής υστερούσε. Έβαλα εγώ το χεράκι μου και όλος ο κόσμος που βλέπεις εδώ, γιατί πάνω από τους μισούς έχουν ξεκινήσει από το μετερίζει το δικό μου, την Καλυθέα, τη Θησέως 214. Και μετά από λίγα χρόνια, πήρε την πρώτη θέση και στις ασφάλειες ζωής. Από εκεί και έπειτα, για τα 40 χρόνια, όλοι εμείς εδώ πέρα την Εθνική την κρατήσαμε στην πρώτη θέση. Μάη του 1981 και είμαι ο μοναδικός από όλους εδώ τους παρευρισκομένους σήμερα που είχα συμμετέχει στο πρώτο συνέδριο της Εθνικής με γενικό τον Κανάρη που είχε έρθει στο ελικόπτερο, με ελικόπτερο στο Πόρτο Καρά. Τριήμερο ήταν το συνέδριο, όχι τετράωρο, όχι... Ναι. 1981, 38 χρόνια, μπήκα πιτσιρικάς και φεύγω παππούς. Ελπίζω ότι μετά από τόσο αγώνα που κάναμε όλοι εμείς οι παλιοί για να στήσουμε αυτή τη φοβερή βιομηχανία, την καταπληκτική αυτή βιομηχανία, τα πράγματα να είναι καλύτερα από εδώ και πέρα. Το περιβάλλον ευνοεί, όλες οι συνθήκες ευνοούν, έτσι ώστε η νέα γενιά των ασφαλιστικών συμβούλων, αυτοί οι οποίοι είναι και πιο εστερνισμένοι από εμάς, πιο γνωσιακά μορφωμένοι, έτσι να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί πια επιβάλλεται η ασφάλιση. Τόσα χρόνια εμείς λέγαμε ασφάλεια τότε και κοίταγαν τη λάβα ή μας λέγανε ασφάλεια η αστυνομία. Τώρα πια ο κόσμος αρχίζει και το εστερνίζεται. Και δίνεται μια ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν εξαιρετικά αυτή την πορεία που τους μένει για να δημιουργήσουν. Μια βραδιά που νομίζω ότι είναι απόλυτα αφιερωμένους στους ανθρώπους που κάνουν την Εθνική Ασφαλιστική να είναι αυτοί που είναι σήμερα, αυτοί που είναι εδώ για 28 χρόνια. Μια βραδιά που τους ανήκει στο 100%. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να, η βραδιά και ό,τι θα γίνει σήμερα να είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το σκοπό και το ρόλο της σημερινής εκδήλωσης, δηλαδή να τιμήσουμε τους ανθρώπους εκείνους που με το έργο τους, με την προσφορά τους κάνουν την Εθνική Ασφαλιστική μεγάλη και μας κάνουν όλους υπερήφανους. Η Εθνική Ασφαλιστική, όπως είδατε και στο συνέδριο, έχει ένα ρυθμό που χτυπάει αδιάκοπα τα τελευταία 128 χρόνια. Ο ρυθμός της είναι να είναι πρωταθλητής, να είναι ηγέτης, αλλά παράλληλα και προσαρμοστικός, ανθεκτικός στις προκλήσεις, ώστε τίποτα να μην τον επηρεάζει. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αυτός ο κόσμος, προσωπικό και πωλήσεις, ότι θα πάνε την εταιρεία στην επόμενη μέρα και αυτό θα το δείτε στην πράξη με τα αποτελέσματα και με τους αριθμούς που λένε την αλήθεια. Σίγουρα θα είναι καλύτερη ό,τι και να γίνει η αλλαγή του μετόχου όταν και εφόσον συμβεί.
δεν θα αλλάξει σε τίποτα το DNA της εταιρείας. Το όνομα είναι καταγεγραμμένο τόσο στα δίκτυα όσο και στο προσωπικό. Εγώ είμαι αισιόδοξος από την πρώτη στιγμή. Δεν μας επηρέασε καθόλου αυτό το κλίμα τα τελευταία 3 χρόνια και έτσι πιστεύω δεν μας επηρεάσει και από εδώ και στο εξής. Άρα πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Το σχόλιο είναι ότι αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη για να τιμήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τιμήσει με το έργο τους την ίδια την εταιρεία. Κατά τα άλλα, το μήνυμα το δικό μου ήταν: ο κόσμος αλλάζει με ρυθμούς και αν δεν τους παρακολουθήσουμε, θα μείνουμε απ' έξω. Όλη η ασφαλιστική αγορά, όπως αναφέρθηκα, περνάει μια καμπή αυτή την εποχή και όποιος δεν προετοιμαστεί για αυτό θα την αλλάξει στη στροφή. Εγώ αυτό είναι το μήνυμά μου. Η Εθνική πρέπει να αφουγκραστεί το ρυθμό και τον παλμό της αγοράς και των εξελίξεων για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές.